Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι η σημερινή συζήτηση του προϋπολογισμού είναι μια πολύ ιδιαίτερη συζήτηση, τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια που θυμάμαι σε αυτή την αίθουσα. Υπήρχε μια λίστα ομιλητών η οποία δεν είχε εξαντληθεί και περιμέναμε μέχρι το 10η βραδινή ώστε να κλείσει ο Πρωθυπουργός την ομιλία προκειμένου να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του κράτους. Φέτος δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από συναδέλφους βουλευτές της αντιπολιτεύσεως. Ενεγράφησαν 190 και φαίνεται ότι... Κοιτάξτε κάτι, νομίζω μπορεί να γυρίσει η κάμερα στα έδρανά σας, να δείξει πόσο ενδιαφέρον δείχνει η αντιπολίτευση για τη ζήτηση επίπεδο αρχηγών. Είστε 15 βουλευτές μέσα. Μετά τη μετατροπή της Νέας Δημοκρατίας σε ποτάμι με τη στήριξη κυρίας Γεννηματά, νομίζω ούτε στη συζήτηση του προϋπολογισμού δεν έρχεστε. Τέλος πάντων. Σε ποτάμι του ξηροποτάμου του κυρίου Θοδωράκη, βεβαίως, τον οποίον δεν έχετε τίποτα να χωρίσετε. Έχετε ακριβώς την ίδια ιδεολογική κατεύθυνση, όπως είπατε. Τέλος πάντων, νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι... Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Κοιτάξτε, δεν τρέχαμε μαζί ποτέ ούτε με τον γιο του Παπαντονίου, ούτε με την κυρία Γεννηματά, ούτε με τον Όλον Πασόκ. Τότε τους κυνηγάγαμε. Τώρα έχετε γίνει κολλητοί. Έρχονται σε συνέδριά σας και ρωτούν. Η κυρία Γεννηματά δεν κάθεται έμπροσθεν των Διοσκούρων, του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Γεωργιάδη και χειροκροτείται ταυτόχρονα από τα ακροδεξιά στοιχεία τα οποία κάποτε κατήγγειλε τον Πασόκ. Αλλά ας πάμε στα σοβαρά στον προϋπολογισμό. Γιατί πράγματι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ομαλότητος που συζητείται τα τελευταία 7 χρόνια στη Βουλή. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που μετά από 2 έτη σκληρών προσπαθειών, πρωτίστως του ελληνικού λαού και δευτερευόντως της κυβέρνησής μας, που κατατίθεται ένας προϋπολογισμός όπως θα έπρεπε να είναι σε μια αναπτυγμένη χώρα. Ένας προϋπολογισμός που δεν χαρακτηρίζεται από τις ανομαλίες και τις περιπέτειες του παρελθόντος, στις οποίες μας οδήγησαν οι λανθασμένοι χειρισμοί, τα εγκλήματα των τελευταίων ετών μετά το 2009. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολιτεύσεως, η εποχή που ο προϋπολογισμός χαρακτηριζόταν μονίμως από αποσπασματικά, χωρίς σχεδιασμό και διαπραγμάτευση μέτρα, έχει παρέλθει, χωρίς γυρισμό. Οι εποχές όπου ο προϋπολογισμός περιελάμβανε μειώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, και θα μιλήσω για το Υπουργείο Άμυνας, δεν θα ξαναγυρίσουν όσο εμείς έχουμε αναλάβει την ευθύνη της κυβερνήσεως και για κανένα Υπουργείο. Και θα μου επιτρέψετε να μην σταθώ στα μακροοικονομικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανέλησαν οι αρμόδιοι υπουργοί και στους οποίους εν γέννη στο Υπουργείο Οικονομικών αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια τα οποία προκύπτουν από γεγονότα, όπως ενδεικτικά αναφέρω, από τη μείωση του κόστου δανεισμού σε ιστορικά χαμηλά για την τελευταία περίοδο στοιχεία, την αναβάθμιση της επιβλητικής ικανότητας της χώρας, τη μείωση της ανεργίας, σημερινά στοιχεία από την Εργάνη, τις θετικές προοπτικές ανάκαμψης οικονομίας. Θα καταθέσω μόνο στη Βουλή ένα γράφημα των 10 ετών ομολόγων του δανεισμού του ελληνικού δημοσίου. Έχουμε φτάσει στο 3,986%. Σε αυτό το ποσοστό η Ελλάδα δανειζόταν το 2006. Βρισκόμαστε λοιπόν σε κόστος δανεισμού για τη χώρα και αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, σε κόστος δανεισμού του επίπεδου του 2006. Ούτε καν του 2007, ούτε του 2008, ούτε του 2009. Το καταθέτω στη Βουλή, προκειμένου αυτό και μόνο το σχεδιάγραμμα να αποδείξει ως καθρέφτης την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Να σταθώ τώρα στα του οίκου μου, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και να πω ότι για άλλη μια φορά, γιατί το πιστεύω ακράδαντα, ο προϋπολογισμός άμυνας θα πρέπει να είναι ένα πεδίο συνεννόησης και συνένεσης όλων των πολιτικών ομάδων αυτού του κοινοβουλίου και όχι πεδίο αντιπαράθεση και διαφωνιών. Έχουμε σε πολλά να αντιπαρατεθούμε. Όχι όμως στην άμυνα. Όλοι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι έναντι οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής της χώρας
για την προάσπιση των δικαιωμάτων της οποίας ένα αξιοσέβαστο ποστό των ετήσιων εσόδων του κράτους απεκατευθύνεται προς τον ευαίσθητο τομέα της άμυνας. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα γύρισα τα στρατόπεδα, ευχόμενος στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, που αυτό που περιμένουν από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων είναι ότι όσον αφορά την άμυνα θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που ήμασταν κάποτε, ώστε η Βουλή να ψηφίζει η κυβέρνηση, τον προϋπολογισμό και η αντιπολίτευση στο μόνο Υπουργείο στο οποίο να δίνει θετική ψήφο είναι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της συνεννόησης και της συνένεσης, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον αρμόδιο τομεάρχη άμυνας Νέας Δημοκρατίας ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι πονεμένο. Είναι όντως πονεμένο, αλλά παρέλειψε να αναφέρει από τι είναι. Μιας και δεν έχει τίποτα να πει, θα σας πω λοιπόν εγώ από τι είναι πονεμένο. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι πονεμένο από τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών του 2000-2002 μέχρι και το 2004. Είναι πονεμένο από αυτά τα οποία πληρώσαμε στα υποβρύχια, από τον κύριο Τσοχατζόπουλο, από τον κύριο Παντονίου, από τα σκάνδαλα που η Νέα Δημοκρατία ανέδειξε ως αντιπολίτευση και εν συνεχεία ξέχασε. Τώρα δε, προς επούλωση των παλαιών πληγών, καλεί κληρονομικό το δικαίο τα παιδιά των υπουργών που τότε χειρίστηκαν τα εξοπλιστικά να συμμετέχουν στο άνοιγμα της πολιτικής ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πονεμένο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τις εξωπραγματικές μειώσεις του προϋπολογισμού, οι οποίες για το διάστημα του 2009 με 2015 υπερέβησαν το 50%. Είναι πονεμένο γιατί η αλήθεια είναι ότι φροντίσατε να πονέσετε αρκετά τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τις μειώσεις των αποδοχών τους. Τώρα δε, κλαίτε και έρχεστε να κουνήσετε το δάχτυλο. Ποιοι? Εσείς που πετσοκόψατε τις αποδοχές των στελεχών και αντί να τις επαναφέρετε μετά τις αποφάσεις του ΣΤΕ, τους δώσατε το 50%. Και τους δώσατε το 50%, προσέξτε, τους δώσατε το 50% λέγοντας ότι το 50% αφορά το σύνολο των οφειλωμένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η συμφωνία μας με τους δανειστές. Δίνουμε το 50% για το σύνολο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και την αλήθεια αυτή την αποδεικνύουμε ακριβώς από τις ατζέντες διαλόγου με τους δανειστές, κύριε Ραβάκη. Θέλω να σας θυμίσω ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν έκοψε, αντιθέτως κατέβαλε συνεχή προσπάθεια για να λύσει το πρόβλημα. Και όσο εσείς θα πρέπει να επιμένετε για πράγματα που θα έπρεπε να έχετε κάνει, γιατί τώρα απλά τα προκαλέσατε, τώρα μας εγκαλείτε. Εμείς θα πούμε λοιπόν για αυτά που κάναμε. Θα λέμε αυτά που τα στελέχη βιώνουν τα τελευταία έτη, ως ανταπόδειξη στην αναγνώριση της προσφοράς τους και ως προς την επούλωση των πληγών που εσείς ανοίξατε. Θα σας λέμε λοιπόν ότι για την αποζημίωση εκτός έδρας που καταβάλλετε στην Παραμεθόριο, ανελιπώς τα τελευταία έτη, καθώς και για την εκτέλεση των υπηρεσιών που δεν αποζημιώνονταν εντός του έτους, όταν εσείς με σημαντικά υψηλότερους προϋπολογισμούς αδιαφορούσατε. Δεν καταβάλλατε στην Παραμεθόριο αυτά που οφείλετε να καταβάλλετε, παρά ορισμένα έτη τμηματικώς κάποιους μήνες. Θα σας λέμε για το μισθολόγιο, που ενώ σαν Κασάνδρες μιλούσατε για υπέρογγες μειώσεις, 6-2 κρίνοντας τα λότρια, θα αποκαταστήσει στευρώσεις του παρελθόντος και δεν θα επιφέρει μειώσεις στα στελέχη. Και όσο εσείς θα μιλάτε για μειώσεις των 5 και των 10 ευρώ, εμείς θα αντιπαρατεθούμε στις αυξήσεις που θα καταγράφουν. Κοντός ψαλμός. Θα σας λέμε λοιπόν για την ψήφιση της νυχτερινής αποζημίωσης ενός πάγιου και δίκαιου αιτήματος στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που θα αποκαταστήσει αδικίες πολλών ετών και θα είναι μια δικαίωση για αυτούς. Θα σας λέμε για τη θέση του επιδόματος Παραμεθωρίου εντασσόμενο στις τακτικές αποδοχές των στελεχών, γεγονός που διασφαλίζει απρόσκοπτα την καταβολή του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος που πρωτίστως είμαι περήφανος που ηγούμε του συγκεκριμένου Υπουργείου είναι αναμφίβολα η ποιότητα και το είδος του προσωπικού. Αυτά τα δύο, δυστυχώς για την αξιωματική αντιπολίτευση, καθιστούν τα στελέχη ικανά να αντιλαμβάνονται ποιος τους εμπέζει και ποιος μάχεται καθημερινά για αυτούς, ποιος τους παραμυθιάζει και ποιος τους ακούει πραγματικά. Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι και το πρόβλημα που πάντα είχαν τα στελέχη. Δεν τους άκουγαν. Εμείς, όπως ανέφερε χθες και ο αναπληρωτής υπουργός, ο Δημήτρης Οβίτσας,
Ακούμε τα στελέχη. Ακούμε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Τους εμπιστευόμαστε. Γιατί πονάνε πιο πολύ από τον καθένα το σπίτι τους. Και να είστε όλοι σίγουροι ότι τα στελέχη το βλέπουν το Υπουργείο σαν το δικό τους σπίτι. Και για να περάσω στα νούμερα, θα συμφωνήσω εκ νέου με τον Τομεάρχη Άμυνας Νέας Δημοκρατίας, πως θα αποτελεί πραγματικά και η στάτη για το μέλλον, πως με τα διπλάσια χρήματα στο παρελθόν δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε τα μισά από αυτά που κάνουμε εμείς σήμερα. Τα μεγέθη είναι αποκαλυπτικά. Την περίοδο 2009-2015, ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας μειώθηκε κατά 50% σε απόλυτες τιμές από 6,5 δις το 9 σε 3,2 δις το 15. Από το έτος 2016 και εντεύθεν, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα, περί τα 1,3 δις. Θυμίζω ότι ακόμα και όταν υπήρξε πρόβλεψη για μείωση στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2016 κατά 500 εκατομμύρια σε αμυντικές δαπάνες, τελικά μετά από αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, αποφεύχθη. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το ψηφισμένο από την προηγούμενη κυβέρνηση μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018 προβλεπόταν για το 2018 για αμυντικές δαπάνες προϋπολογισμός στους 2,8 δις. Εύκολα καταγράφει κανείς την αναθεώρηση που υπήρξε με το νεότερο μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό 18-21 στα 3,1 δις. Θυμηθείτε την ανακοίνωση της κυρίας Μπακογιάννη στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου πού θα βρουν τα χρήματα για την παιδεία και την υγεία όταν είπε ότι θα περικόψει στο 50% τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας. Περαιτέρω δε, τα επόμενα έτη καταγράφεται μια σχετική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα όρια που οι γενικότερες δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέπουν. Προκειμένου όμως να γίνει σε όλες και σε όλους μέσα στην αίθουσα αντιληπτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον χώρο της άμυνας, τα τελευταία έτη παραθέτουν τα εξής στοιχεία. Στην κατηγορία των αποδοχών, οι κυβερνήσεις Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, Βενιζέλου Σαμαρά, μείωσαν τις αποδοχές κατά 32% περίπου, οδηγώντας το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων σε δείξη εξαθλίωσης. Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος του προϋπολογισμού, είτε τις δαπάνες για καύσιμα, τρόφιμα στρατευσίμων, συντηρήσεις κτλ., η κατάσταση παρουσιάζεται ακόμα χειρότερη. Καθώς η μείωση του προϋπολογισμού του έτους 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2009 προσεγγίζει το 60%. Στα εξοπλιστικά δε, η μείωση το εν λόγω χρονικό διάστημα κοιμάνθηκε σε ποσοστά περί του 68%. Συνοπτικά δηλαδή, όπως προανέφερα, η μείωση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την περίοδο 9-15 υπερβαίνει το 50% και σε απόλυτες τιμές ξεπερνά τα 3,2 δις ευρώ. Τα μεγέθη αυτά είναι αποκαλυπτικά και δεν χρειάζονται περαιτέρω σχολιασμό από τη δική μου πλευρά. Το μόνο που θα σχολιάσω και θα πρέπει να τονίσω είναι το γεγονός ότι αν κρατήθηκε και κρατείται ψηλά η άμυνα και το αισθήμα ασφάλειας στον ελληνικό λαό, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο υψηλό φρόνημα, στο είδος του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, που ενάντια σε κάθε περικοπή προασπίζονται με αισθήματα υπέρτατης ευθύνης την ακεραιότητα της χώρας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και παράλληλα, δίνουν κοινωνικό έργο. Όπου τους χρειαστήκαμε τα παρόντες. Ήταν παρόντες στις βροχές πριν από λίγους μήνες, ήταν παρόντες στο μεταναστευτικό, είναι παρόντες σε κάθε τοπική κοινωνία. Όσα προανέφερα, έλαβαν χώρα τα προηγούμενα έτη και εμείς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σε στενή συνεργασία με τη στρατιωτική ηγεσία αυτή τη δυσμενή κατάσταση. Παρακαλώ πολύ, ωστόσο, όπως σημειωθούν τα εξής αναφορικά με τον προϋπολογισμό του έτους 2018, ο οποίος έχει καθίσει προς ψήφιση. Οι πιστώσεις για αποδοχές παρουσιάζουν αύξηση περί το 2% σε σχέση από αυτές του έτους 2017, λόγω της εφαρμογής του νέου δικού μισθολογίου του νόμου 4472 του 2017 και της αύξησης των εργοδοτικών εισφορών του κράτους ως εργοδότη υπέρ ΕΦΚΑ για το προσωπικό που υπαγόταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου έως 31 Δεκεμβρίου του 2016. Τα κονδύλια για λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 7%, η οποία αντιστοιχεί στις σχεδιασμένες και πλήρως κοστολογημένες δράσεις των Γενικών Επιτελείων. Επιπλέον, περί τα 7 εκατομμύρια ευρώ αφορά σε μείωση του κόστους της καταναλωτικής ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της εταιρείας ΔΕΗ για παροχή σχετικής έκπτωσης στα Υπουργεία. Στο θέμα δε της μείωσης του κόστους στο ηλεκτρικό ρεύμα, του χρόνου θα έχουμε τουλάχιστον μείωση κατά 30% του κόστους, μόνο και μόνο με την αντικατάσταση των λαμπτήρων σε όλα τα στρατόπεδα, χωρίς να πληρώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ούτε ένα ευρώ με νέας τεχνολογίας και πληρώνοντάς το μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Οι πιστώσεις για τα εξοπλιστικά προγράμματα παρουσιάζουν αύξηση κατά 35,5 εκατομμύρια,
ή την περίπου το 7,4 σύμφωνα με τις προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής του νόμου 4472. Συνολικά, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του έτους 18 είναι αυξημένος σε σχέση με το τρέχον έτος περί τα 27,7 εκατομμύρια ευρώ. Για να διευκολύνονται όσον αφορά το και η στάτη του μέλλοντος κατά τα λεγόμενα του κ. Κικίλια, θα σας δώσω ενδεικτικά κάποια στοιχεία που καταδεικνύουν πώς με τα μισά λεφτά επιτυχάνει στα μέγιστα αποτελέσματα. Το παράδειγμα προκύπτει από τα πολυδιαφημιζόμενα εξοπλιστικά προγράμματα. Στην κατηγορία αυτή και διαβλέποντας εγκαίρως το πρόβλημα της περικοπής πιστώσεων που έχει ψηφιστεί, επαναλαμβάνω από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, στο πλαίσιο του μεσοπροθέσμου, δοθήκαν σχετικές οδηγίες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες σε αγαστή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα γενικά επιτελεία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, είχαν εξασφαλίσει τις αναγκαίες προμήθειες οπλικών συστημάτων και κυρίως τις συντηρήσεις αυτών, το follow-on support, εκμεταλλευόμενες πλήρως τις πιστώσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων που ήταν στη διάθεσή μας. Αξίζει να σημειωθεί πως τα προηγούμενα έτη η απορροφητικότητα των σχετικών πιστώσεων κυμαίνονταν σε επίπεδα της τάξης του 22% το 2011, του 41% το 2012, του 71% το 2013, 59% το 2014. Από το έτος 2015 και εντεύθεν, σε όρους ανάλωσης πιστώσεων ως προς τη διαμορφωτή σε πίστοση, καταγράφεται ποσοστό απορρόφησης 94% το 2015 και 98% το 2016. Ενώ και η πρόβλεψη του τρέχοντος έτους κυμαίνεται σε ποσοστό απορρόφησης περί το 99%. Δεν θέλω να σας κουράζω άλλο με νούμερα, γιατί εν μέρει μέσα στην αριθμολαγνία χάνονται πολλές φορές οι δράσεις, εξόχως σημαντικές τόσο για τα στελέχη μας όσο για το σύνολο της κοινωνίας. Δράσεις που αφορούν στον εξυγχρονισμό του ιατρικού εξοπλισμού των στρατιωτικών νοσοκομείων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο, ούτως ώστε να περιοριστεί δραστικά η υγειονομική δαπάνη στην οποία υποβάλλονται τα στελέχη μας και οι οικογένειές τους. Δράσεις που αφορούν σε συμβάσεις με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες μέσα από διαυγείς και ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς, προσφέροντας σημαντικά προνόμια στη στελέχη μας, τις οικογένειές τους, καθώς και το εναποστρατεία προσωπικό. Μιλώντας για το εναποστρατεία προσωπικό, δεν πρέπει να λησμονείται από κανέναν η λήψη μέτρων για τη θωράκιση των μετοχικών ταμείων, ούτως ώστε να εκτελείται απρόσκοπτα η κοινωνική αποστολή τους. Εκμεταλλευόμενος δεν την προχθεσινή μου παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια ενός ακόμη σύγχρονου συγκροτήματος στρατιωτικών κατοικιών, δράτω με τις ευκαιρίες να τονίσω την επέκταση και τη βελτίωση του οικιστικού προγράμματος που είχαμε ήδη σχεδιάσει με την ανάληψη των καθηκόντων μας το 2015, γεγονός που θα μας κάνει περήφανος για την επίτευξη του στόχου των 3.000 κατοικιών ανά την επικράτεια, γεγονός που θα μας οπλίσει με πρόσθετο κουράγιο για την επέκταση του εν λόγω προγράμματος για την κάλυψη του συνόλου των στεγαστικών αναγκών των στελεχών σε βάθος χρόνου. Πέραν δε των προαναφερθέντων, δεν μπορούμε όλοι μαζί να μην αναγνωρίσουμε τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων, όπως είπα και πριν, στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Όχι μόνο για την παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, εξασφαλίζοντας ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και με τρόπο που δεν επιβαρύνει τον κρατικός προϋπολογισμός, καθώς με μέρημνα του Υπουργείου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την υπεύθυνη αρχή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια άντλησης σχετικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Για τον κοινωνικό δε ρόλο και την προσφορά των ενόπλων δυνάμεων δεν χρειάζεται να επεκταθώ, διότι όλοι μας καθημερινά είμαστε μάρτυρας της παρουσίας τους όπου αυτό κρυθεί απαραίτητο, στις πυρκαγιές, τις δράσεις δασοπροστασίας στην καλοκαιρινή περίοδο, τις πρόσφατες πλημμύρες στη Μάδρα, τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, μέχρι και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ακρίτες μας και ιδιαίτερα στα νησιά, από τα έργα οδοποιίας σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές, μέχρι την παροχή συσιτίου και άρτου σε γυροκομεία και ιερές Μητροπόλεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για ένα πράγμα πρέπει να είστε όλοι βέβαιοι μέσα σε αυτή την αίθουσα: ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα είναι πάντοτε αρρωγός στη δημοσιονομική προσπάθεια της χώρας. Θα συνιστά κρίσιμο παράγοντα σταθερότητος στην ευρύτερη περιοχή, διασφαλίζοντας συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας, στοιχείων απαραίτητων για την ανάπτυξη της οικονομίας, προσφέροντας παράλληλα στην κοινωνία σημαντικό έργο σε δύσκολες για τον λαό και τις συνθήκες και καταστάσεις. Θα ήθελα ακόμα να σας διαβεβαιώσω πως η οικονομική κρίση δεν έχει μειώσει στο ελάχιστο την αξιοπιστία, το φρόνημα και το αξιόμαγο του στρατέματος. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν πλήρη επίγνωση της αποστολής τους και πρέπει όλοι να είμαστε υπερήφανοι για το επίπεδό τους. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση η οικονομική κρίση
να μεταβληθεί σε εθνική κρίση. Και για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει όλοι να σταθούμε με εμπιστοσύνη απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις και στο προσωπικό τους. Θέλω στο σημείο αυτό δε να αναφέρω ότι το πρόγραμμα που τρέξαμε το 2017 για το έτος εθνοφυλακής και εφέδρων είχε απόλυτη επιτυχία. Εθνοφύλακες από όλα τα νησιά του Αιγαίου, από τις παραμεθόριες περιοχές, από όλη την Ελλάδα, ήταν παρόντες στην αναδιοργάνωση εθνοφυλακής. Εχθές στη Θεσσαλονίκη, 3.000 από αυτούς ήρθαν στην τελετή λήξης του έτους της εθνοφυλακής. Με δικά τους έξοδα, από την τσέπη τους, έκαναν την θητεία τους μετά το πέρας της μέχρι και το 65ο έτος ηλικίας, το 70ο έτος ηλικίας σε κάποιες περιπτώσεις. Ξαναγεννήθηκε αυτό που είχε σχεδιαστεί στο παρελθόν, η περίφημη Παλαϊκή Άμυνα, στα νησιά μας και στην Παραμεθόριο. Θα ήθελα ακόμα αντίστοιχα να πω ότι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων αισθάνεται και πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια, διότι οι χρηματικές απολαβές δεν συνιστούν το μοναδικό παράγοντα ευημερίας. Σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζουν και όλα αυτά για τα οποία μοχθούμε και αφορούν την κάλυψη της ανάγκης στέγασης. Όπως προείπα, τη δημιουργία βρεφονιπιακών σταθμών και σε άλλα τόσα που θα κάνουν το προσωπικό, να αισθάνεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι αυτό που στέκεται και προσπαθεί να νιώσουν όλοι σαν οικογένειά τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός που οδηγεί στο τέλος των μνημονίων. Οδηγεί στο τέλος της διαπραγμάτευσης για τη δόση. Δεν θα υπάρξει ξανά διαπραγμάτευση για τη δόση ανάλογα με τα μέτρα τα οποία θα φέρουν οι δανειστές. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι η Ελλάδα πλέον βγαίνει από την εποχή των μνημονίων. Βγαίνει από την εποχή της παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας. Ξέρω πως σας στεναχωρεί κάποιος. Εδώ πέρα φωνάζετε γερούν γερά. Εσείς είστε που φωνάζετε γερούν γερά. Ήσασταν εκείνοι που θέλατε να ταπεινώσετε τον ελληνικό λαό για να έχετε πολιτικά αποτελέσματα. Δεν κράτησε ο γερούν. Ο ελληνικός λαός κράτησε και αυτή η κυβέρνηση κράτησε και θα κρατήσει για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Αυτό σας πονά. Αλλά αυτό είναι η αλήθεια. Το υφεσιακό πρόγραμμα το οποίο εσείς τρέξατε μαζί με το ΠΑΣΟΚ και την κυρία της Νέας Δημοκρατίας στήχησε στον ελληνικό λαό 280 δις σε νέο χρέος, 58,6 δις σε μέτρα, 61,6 δις σε απώλεια του ΑΕΠ, 58 δις σε νέα κόκκινα δάνεια. Σε ποιους? Στους κολλητούς, στον κύριο Ψυχάρη, σε όλους αυτούς πλέον που παίρνουν τη σειρά των δικαστηρίων, σε όλους αυτούς για τους οποίους κατάσχουν οι λογαριασμοί, σε όλους αυτούς που ανταλλάξατε πολιτική στήριξη από τα μέσα τους προκειμένου να τους δώσετε τον δανεισμό, κύριε Βούλτευση, και εσείς τα παίρνατε από τέτοια συγκροτήματα όταν παίρνατε δανεισμό. Από τον ελεύθερο τύπο δεν τα παίρνατε, κύριε Βούλτευση. Από τον ελεύθερο τύπο που δανειζόταν δεν τα παίρνατε κι εσείς. Τα μοιράζατε. Μαζί τα φάγατε. Μαζί τα φάγατε. Να μην γραφτεί τίποτα στα πρακτικά. Μαζί τα άφαγες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καμένος, τα άρπαζες από τον ελεύθερο τύπο όταν έδινε δάνεια. Κύριε την Καμένο, ώρα που οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πεινάγανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κυρία Βούλτευση, τα μοιράσατε ωραία μεταξύ σας. Και παρακαλώ, νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός είναι ηλίθιος. Σταματήστε. Πρώτον, να διαγραφούν 8,5 δισεκατομμύρια απώλειες ασφαλιστικών εξφορών. Έξι φορές βρίσατε. Μα είστε καλά. Τι πράγματα είναι αυτά? Μα σας παρακαλώ. Να σε δω αύριο με το Μαρινάκι, τι θα κάνεις. Κύριε Υπουργέ. Να σε δω αύριο μεθαύριο. Κύριε Υπουργέ. Μεθαύριο, παρακαλώ πολύ. Ούτε προσωπικές αναφορές. Θα σας δω από τον πάγκο μεθαύριο. Ούτε προσωπικές αναφορές. Ούτε τέτοιες εκφράσεις. Αύριο, παρακαλώ αυτές οι εκφράσεις. Κύριε Πρόεδρε. Κυρία Βούλτευση, αν δεν μπορείτε να σταματήσετε, σας παρακαλώ κάντε ένα διάλειμμα. Ατομικό. Το διάλειμμα, αφού μιλάει τώρα. Μα το είπα προηγούμενα, εσείς δεν ακούσατε.
Από τον ελεύθερο ότι... τύπο πληρωνόταν όταν έπαιρνε δάνεια και κοβόντουσαν τα δάνεια σε επιχειρήσεις. Όπως τα παίρνανε και οι άλλοι από το συγκρότημα Λαμπράκη και από τα συγκροτήματα που δανειζόντουσαν. Να αφαιρεθούν από τα πράγματα που δανειζόντουσαν. Και το μεν και το δε. Ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνω, σας κύριε παρακαλώ, πρόεδρε. Κυρία Βούλτεψη. Ελάτε. Μα δεν είναι δυνατόν. Θέλετε να σας ανακαλέσω στην τάξη. Γιατί το κάνετε αυτό? Η κυρία Βούλτεψη ήθελε να πάω στον Ερντογκάν να πολεμήσω. Θέλετε να σας ανακαλέσω στην τάξη? Σας παρακαλώ. Εσείς το έχετε πει 10 φορές. Θέλετε να βγάλω τα όπλα δηλαδή όταν ήρθε? Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Διακόπτεται μια αγόρευση, σας παρακαλώ. Όχι, είναι ενδιαφέρον να ακούει ο ελληνικός απόψη. Όχι προσωπικές αναφορές. Όχι προσωπικές αναφορές. Παρακαλώ πολύ. Συνεχίζω λοιπόν το ηφαισιακό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της συγκυβέρνησης, που συνεχίζει να εμφανίζεται σαν ένας και κοινός φορέας. Ο νεοφιλελευθερισμός με τη δίθεν σοσιαλδημοκρατία. Μαζί στα συνέδρια, μαζί στα χειροκροτήματα, κοινές θέσεις λένε ότι έχουν. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα από το ποτάμι, είπε ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριό του. 8,5 δισεκατομμύρια κοστίσανε σε απώλειες ασφαλιστικών εισφορών λόγω 800.000 νέων ανέργων. 37,7 δισεκατομμύρια σε ζημιές τραπεζών στο PSI. 13,4 δισεκατομμύρια ζημιές ασφαλιστικών ταμείων. 30,2 δισεκατομμύρια. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Ελάτε. Ήσυχα. Του Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας σε τράπεζες το Μάρτιο 2015. Οι κυβερνήσεις αυτές φάγανε τοκοχρεολύσια 1,23 ευρώ, 92 δις ευρώ πακέτα της Ευρώπης, 83 δις εξοπλιστικά και αφήσανε 120 εκατομμύρια, 190 εκατομμύρια ο ένας, 170 εκατομμύρια ο άλλος, χρέη στα κόμματά τους. Και τώρα αλλάζουν ονόματα για να αλλάξουν αφημί. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού πήγαν τα λεφτά? Πού πήγανε το ΚΑΣ? Τα 15 εκατομμύρια του Ταμείου του Χρηματοκιβωτίου εξαφανίστηκε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο. Ο ελληνικός λαός ξέρει ότι από φέτος οι επιχειρηματίες θα έχουν 120 δόσεις για χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 100 δόσεις στον εξαδικαστικό συμβιβασμό οι πολίτες. Οι οικογενειακά επιδόματα τα οποία δίνονται για τις οικογένειες με ένα, με δύο παιδιά, με τρία παιδιά που αναλύθηκαν... Θέλει κάποιος κύριος να πει κάτι? Θέλετε να σας πω πόσο παίρνουν σε κάθε παιδί, να σας τα δώσουμε. Μοιράστε τα στο κύριο, παρακαλώ, γραμματεία. Είναι αναλυτικά πόσα παίρνουν σε κάθε παιδί από τις επιδοτήσεις της κυβερνήσεως. Προχωράμε σε κοινωνικό μέρισμα, το οποίο είναι 1,4 δις, υπερδιπλάσιο δηλαδή από πέρσι. Κάνουμε αυτό ακριβώς, το οποίο περιέγραψε στο νεοφιλελεύθερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, λέγοντας δύο πράγματα. Ζητάμε να στηριχθούν εκείνοι που περισσότερο πληγήκαν από την κρίση, ενώ η Νέα Δημοκρατία του σήμερα ζητάει να αποκατασταθούν περισσότερο εκείνες οι επιχειρήσεις που θα φεθούν ελευθέρως να απολύουν τον κόσμο. Και το δεύτερο, ζήτησε να προχωρήσουμε σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό. Εμείς σε αυτά τα δύο συμφωνούμε απόλυτα. Όσον αφορά το πρώτο, το κάναμε πράξη. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε πράξη, γιατί πράγματι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού υποφέρει ακόμα από την κρίση την οποία δημιούργησε η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας μετά τον ολετήρα του ελληνικού λαού, τον Γιώργο Παπανδρέου. Διαγράφηκαν από τα πρακτικά τόσο οι αιτιάσεις περί του φάγατε και οι προσωπικές αναφορές, όσο βεβαίως και τα περί απατεώνος, τα οποία επανειλημμένα είπατε. Όχι, όχι. Σας παρακαλώ.